παρουσία πλήθους κόσμου, η νεκροφόρα μεταφέρει τη σωρό του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες από το σπίτι του στην πόλη του Μεξικού στο γραφείο τελετών. Ο ηλικίας 87 ετών Κολομβιανός νομπελίστας συγγραφέας πέθανε μία εβδομάδα μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, αν και η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ εύθραυστη. Ο επίσης νομπελίστας συγγραφέας Μάριο Βάργκας Γιώσα ήταν από τους πρώτους που σχολίασαν την απώλεια του Μάρκες. Ένας σπουδαίος συγγραφέας πέθανε. Το έργο του διέδωσε πολύ και παρήχε κύρος στη λογοτεχνία της γλώσσας μας. Τα μυθιστορήματά του τον διασώζουν και θα συνεχίσουν να κερδίζουν αναγνώστες ανά τον κόσμο, δήλωσε ο άλλοτε στενός του φίλος. Ο δημιουργός του αριστουργήματος 100 χρόνια μοναξιά και πολλών άλλων βιβλίων ήταν πατέρας του λεγόμενου μαγικού ρεαλισμού. Η σωρός του θα αποτεφρωθεί ιδιωτικά και το απόγευμα της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί τελετή στη μνήμη του στο Μέγαρο Καλών Τεχνών της πρωτεύουσας του Μεξικού.